Για κάθε τέτοια εμφάνιση της Τάμπτα, γιατί η Τάμπτα κάνει φοβερές εμφανίσεις. Ναι. Πόσο χρόνο σας παίρνει, αυτά τα κατασκευάζετε, τα ψάχνετε, τα σχεδιάζετε? Είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί έχω πολύ μεγάλη βοήθεια από τους Έλληνες σχεδιαστές. Αυτό είναι το μόνο μαλλί που δεν μου άρεσε. Ποιο ήταν? Ένα διχρωμό. Ναι. Το μαύρο είναι το μόνο μαλλί που δεν το ήθελα. Ήταν σκληρό. Το αλλάξατε αυτό. Το αλλάξαμε και το έχουμε κάνει κοντό. Ωραία. Αυτό το μαλλί ήταν δύσκολο να διατηρηθεί. Γιατί θέλει πάρα πολύ μεγάλη συντήρηση στη βαφή και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Και για να βγαίνει σωστό θέλει πολύ δουλειά. Και δεν έβγαινε όπως έπρεπε και γι' αυτό και το αλλάξαμε. Δηλαδή, αν κάτι βλέπεις ότι δεν, πρέπει να το αλλάξεις. Σωστό. Λοιπόν, κάτι πήγαινες να μου πεις. Ναι, ότι όλες οι εμφανίσεις που κάνουμε μας έχουν στηρίξει πάρα πολύ Έλληνες σχεδιαστές. Και για μένα είναι μεγάλη τιμή που μπορώ και συνεργάζομαι και τους στηρίζω με κάθε τρόπο που μπορώ. Γι' αυτό και στο blog μου, στο T-Life, και το πρώτο post που έχουμε κάνει αφορά Ελληνίδα σχεδιάστρια, την Κάτια Δελατόλα, και θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ χώρο όλοι οι showbiz για να στηρίξει τους Έλληνες σχεδιαστές και οτιδήποτε ελληνικό, από παπούτσια, κοσμήματα, ρούχα, τα πάντα όλα. Δηλαδή, τα έχουμε δίπλα μας, γιατί να μην τα στηρίξουμε. Μάλιστα.